Στην πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την απόφασή του να μην πάρει μέρος στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, ο Αλέκος Αλαβάνος εξαπέλυσε βολές κατά του συνασπισμού και των νοσοκομματικών μηχανισμών. Μιλώντας στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Νάντιας Βαλαβάνη, χαρακτήρισε μεγάλη ήττα το εκλογικό αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο δικοματισμός μπόρεσε να λειτουργήσει με τον πιο ομαλό τρόπο. Ήταν ήττα γιατί, μεγάλη ήττα, ο δικοματισμός μπόρεσε να λειτουργήσει με τον πιο ομαλό τρόπο από όσο έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια. Και γιατί όχι μόνο πέτυχε σε επίπεδο ψήφων ή σε επίπεδο αριθμού βουλευτών, αλλά γιατί μπόρεσε να δώσει και ελπίδα. Ένα χρεοκοπημένο σύστημα μπόρεσε να δώσει ελπίδα. Ο Αλέκος Αλαβάνος όμως επέκρινε και την ηγεσία του συνασπισμού χωρίς να την κατονομάσει. Ο αντίπαλος της αριστεράς δεν είναι εκτός των τυχών αλλά εντός, τόνισε με έμφαση, και αναφέρθηκε σε αξίες σχετικές με τον κινησμό και το lifestyle που έχουν διεισδύσει στο χώρο της αριστεράς. Έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα για την αριστερά, όπου ο αντίπαλός της δεν είναι εκτός των τυχών. Ο αντίπαλός της διεισδύει εντός των τυχών, προσπαθώντας να περάσει τις αξίες του σχετικά με τον κινησμό, τον καριερισμό, την ιδιοτέλεια, την εμπορευματοποίηση, την πολιτική πωλήσεων, το γιαπισμό, το lifestyle,